αριστερή. Είσοδος ελεύθερη. 8ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας, του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, τον κύριο Σιώκα. Θα μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο σήμερα, μπορούμε να το πούμε με τον καιρό. Μέχρι τώρα είχαμε καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεστε στην έναρξη του Διαδημοτικού Φεστιβάλ. Είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που έχει τις ρίζες της στη θεατρική ομάδα στο θεατρικό εργαστήριο δράση από την πόλη του Ταύρου. Θα απολαύσουμε μια επίσης πολύ καλή και δουλεμένη θεατρική ομάδα από το Δήμο Ηλίου για να τους καλωσορίσουμε στην πόλη μας. Είναι έτσι μια βραδιά με λίγο κρύο, λίγο φθινοπορεινή. Θεωρώ ότι αυτή η όμορφη αίθουσα θα μπορέσει να αποτελέσει έτσι ένα κύτταρο πολιτισμού, να απολαύσουμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Και εγώ με τη σειρά μου, εκτός της Τετάρτης, θέλω να σας καλέσω και στην πολυβραβευμένη θεατρική παράσταση της Πανσιόν, που είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Είναι η θεατρική ομάδα του Δήμου μας που έχει σαρώσει όλα τα βραβεία. Είμαι μια από τις πρωταγωνιστές. Και γενικά θα περάσετε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, ξέρετε στην Ελλάδα, ότι κάνουμε πολλές εκλογές. Με μια μικρή βροχή καθυστερούν τα πάντα, ακόμα και μια παράσταση. Σας ζητώ συγγνώμη και καλή παράσταση.
Αποστόλη. Ήθελα να σπουδάσω ρυθμική γυμναστική και μετά ονειρευόμουν ένα δικό μου Ινστιτούτο. Αλλά οι δικοί μου δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Ο παπάς λέει πάντα ότι η οικονομική απεξάρτηση της γυναίκας από τον άντρα είναι το τελευταίο βήμα πριν τον κομμουνισμό. Εγώ δεν ξέρω από πολιτική, αλλά πιστέψτε με. Και η οικονομική εξάρτηση του άντρα από τη γυναίκα δεν βγάζει σε καλό. Αυτά είναι νόμοι της φύσεως. Δεν το πιστεύω. Στον κύριο Αντιστήρα σας αρέσει να φωτογραφίζει. Αυτό το κάνει με πάθος. Γνωριζόμαστε ήδη 8 χρόνια. Μα πόσων ετών ήσασταν τότε? 14. Τόσο μικρή είναι. Είναι παιδικός μου φίλος. Οι γονείς μας ήταν γείτονες. Κι αν δεν ήταν γείτονες οι γονείς σας? Πώς το εννοείτε? Εννοώ πως όλα αυτά είναι νόμοι της φύσεως. Και πεπρωμένο. Πεπρωμένο, ναι. Κατά πάθος δηλαδή δεν είναι καν αυτό που τα λέμε αγάπη. Από την πλευρά του ίσως κα